Κύριε Παπαδούρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νικητάκο. Καλό μεσημέρι. Με απανοτά όχι για τις λιμουζίνες, εξακολουθεί η Επιτροπή Οικονομικών να λέει όχι. Και θα το λέτε μέχρι το τέλος ή θα σας αναγκάσουν στο τέλος ή θα σας πείσουν να πείτε ναι. Δεν υπάρχει θέμα να μας αναγκάσει κανένα σε κάτι γενική. Με την έννοια ότι θα, ξέρω εγώ, δεν θα έχετε άλλη επιλογή, αυτό εννοώ. Το έχουμε πει ξεκάθαρα ότι από τη στιγμή που είμαστε μόλις ένα μήνα πριν τη συζήτηση των προϋπολογισμών, καλύτερα να περιμένουμε να δούμε το τελικό κονδύλι, γιατί δεν θα είναι μόνο η ανάγκη για αυτές τις δύο λιμουζίνες. Να θυμίσω ότι υπάρχει υποχρέωση ένα στα τρία οχήματα μέχρι το 2024 να πάνε σε τεχνολογία, υβριδική τεχνολογία, φιλική προς το περιβάλλον. Άρα η λογική στο παζάρι λέει ότι αν προχωρήσεις με διαγωνισμό όχι για δύο αυτοκίνητα, αλλά για 10 ή 12 ή 15 ή 20 αυτοκίνητα, σίγουρα οι τιμές θα είναι πολύ πιο χαμηλές. Γι' αυτό εμείς κρίναμε ότι μιλούμε για μια διαφορά κοντά στους 2-3 μήνες. Δόξα σε Θεός υπάρχουν τα τρία εφεδρικά αυτοκίνητα, τα οποία δύο από τα εφεδρικά τα χρησιμοποιεί ο Υφυπουργός Πολιτισμού και ο Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας. Να κάνουμε λίγο υπομονή, αν είναι να γλιτώσουμε κάποια λεφτά, γιατί όχι. Τους λέτε συνεπώς, φέρτε προσφορά για όλα που χρειάζεστε, θα πάρετε και καλύτερες τιμές, μην παίρνετε 2-2-1-1 και περιμένετε αυτό να γίνει σε 1-2 μήνες με τον νέο προϋπολογισμό. Έτσι ακριβώς. Μια λογική επιχείρηση είναι. Κοίτα μου, αυτό θα έκανε. Και το κράτος μια επιχείρηση είναι, αλλά τα λεφτά είναι λεφτά φορολογούμενα και εκεί είναι ιερά λεφτά τα οποία πρέπει να προσέχουμε. Το περιμένετε, θα το ξαναφέρουν ή το κατανόησαν? Ας το ξαναφέρουν, θα το ξαναπορύψουν. Νομίζω το έχουν κατανοήσει. Είναι η δεύτερη φορά. Το είχαν φέρει τον Ιούνιο, το είχαν ξαναφέρει τώρα τον Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι έχει πάει το μήνυμα ότι λόγω των προϋπολογισμών φέρτε το μέσα στην κατάσταση του προϋπολογισμού να το μελετήσουμε συνολικά και να ξέρουμε ότι υπάρχει και μια απόφαση η οποία πληρεί τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να διέχουν τις τεχνικές προδιαγραφές αυτών των αυτοκίνητων, αλλά από την άλλη θα σπαταλήσαμε περισσότερα λεφτά από όσο χρειάζεται. Πάμε στο άλλο. Συμφωνία κράτους για τα αεροδρόμια, αυτό το βλέπετε ή περιμένετε να το κάνει, να κάνει τον έλεγχο γενικός ερεχτής? Το απορρίψαμε τη Δευτέρα που πέρασε με αυτή την αιτιολόγηση, ότι επειδή είχαμε και την περασμένη εβδομάδα την ειδική έκθεση του Γενικού Ελεγχτή για το θέμα του Υπουργείου Μεταφορών και είχαμε ακούσει αρκετά θέματα όσον αφορά τη σχέση του Υπουργείου με τις συμβατικές υποχρεώσεις προς την εταιρεία και το αντίστροφο, τις συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας προς το Υπουργείο. Φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετές διαφορές. Έχουν ακούσει αρκετά πράγματα τα οποία χρήζουν περισσότερης διερεύνησης. Από εκεί κάτω, εμείς κρίναμε σωστό ότι η αποδέσμευση αφορούσε το κονδύλι των 191.000 προς έναν ελεκτικό οίκον για να έρθει να ελέξει αυτή τη συμβαστική διευθέτηση που υπολογίζει να κάνει τελικά το Υπουργείο Μεταφορών με την εταιρεία που διαχειρίζει τα αεροδρόμια. Και τους είπατε ότι μπορεί να το κάνει δωρεάν ο Γενικός Ελεγχτής? Όχι, όχι. Αυτό που έχουμε πει είναι ότι να υπάρξει πρώτα πληροφόρηση για αυτήν τη συμφωνία προς τον Γενικό Ελεγχτή και θέλουμε τον Γενικό Ελεγχτή να έρθει να μας ενημερώσει ότι έχει ελέξει αυτή τη συμφωνία και ότι όντως έχουν ληφθεί όλοι οι παραμέτρες. Να δώσω ένα πολύ μικρό παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ. Ναι. Υπάρχει μια διεκδίκηση από την Ερμές η οποία αφορά, αν θυμάμαι καλά, κοντά στα 23 εκατομμύρια. Τα οποία λέει ότι επειδή μετά που έχουν ανοίξει τα οδοφράγματα το 2003, νιώθουμε ότι το αεροδρόμιο της Τύμπου αποτελεί ανταγωνιστικό αεροδρόμιο για το αεροδρόμιο Λάρνακας και Πάφου. Δηλαδή, μέσα στο πλησταχώ λέει ότι χάνουν κόσμο. Ο Γενικός Ελεγχτής πολύ σωστά το έχει εντοπίσει κατά μένα και λέει: ναι, αυτή είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή είναι ότι υπάρχει και κόσμος ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιεί το αεροδρόμιο Πάφου και Λάρνακας και τελικά να καταλήγει στις κατεχόμενες περιοχές για τουρισμό, παράδειγμα. Υπάρχουν Τουρκοκύπροι οι οποίοι αντί να χρησιμοποιήσουν ένα άλλο αεροδρόμιο, γιατί το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, έρχονται στη Λάρνακα και φεύγουν από το αεροδρόμιο Λάρνακας. Άρα από τη μία χάνεται κόσμο, από την άλλη όμως πιθανόν να κερδίζεται κόσμο. Άρα, ίσως να μην τίθεται θέμα ανταγωνισμού και ίσως να μην πρέπει να πληρωθεί οποιοδήποτε ποσό. Φαίνεται ότι αυτή η συμφωνία είναι γενικότερης μορφής, περιέχει μέσα τις όποιες αποζημιώσεις για το θέμα της πανδημίας, το θέμα της διεκδίκησης για το αεροδρόμιο της Τύμπου. Ταυτόχρονα, περιέχει μέσα και την πρόθεση της εταιρείας να ζητήσει μια παράταση άλλα 5 χρόνια. Δηλαδή, αντί το 2030 να λήξει η συμφωνία, να πάει μέχρι το 2036,
Και σε όλο αυτό το θέμα φαίνεται ότι υπάρχει ένα συμψηφισμό κάποιο θέμα. Πότε θα τα ξαναδείτε? Πότε? Δευτέρα. Δευτέρα ξανά να το δείτε. Είναι και πολλά άλλα που εκκρεμούν, η επέκταση, η συμφωνία, τι άλλο προνοεί. Είναι πολλά που πρέπει να δείτε για να τα δείτε και να ληφθούν οι αποφάσεις για το πώς προχωράμε. Η έννοια μας είναι ότι εκεί που υπάρχουν πολλές διεκδικήσεις και φαίνεται ότι υπάρχει μια συμβιβαστική λύση, προτιμούμε να έχουμε ενώπιον των γενικών ελεκτή να μας επεξηγήσει τι προνοεί αυτή η συμβιβαστική λύση, κατά πόσο το βρίσκει σύμφωνο, γιατί και πάλι μιλούμε για λεφτά φορολογούμενο πολίτη. Και αν όλα είναι εντάξει, τότε ναι, θα αποδεσμεύσουμε και το ποσό αυτό προς το συγκρευτικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδούρη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.